Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργή, κύριοι Υπουργοί, κύριοι συνάδελφοι, κυρίες συνάδελφοι. Έχουμε φτάσει στην ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου που αφορά κυρίως την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Ακούστηκαν πολλά και στις επιτροπές και στην Ολομέλεια σήμερα για το ότι καταργείται στην ουσία η τεχνολογική εκπαίδευση από την αντιπολίτευση. Ακούστηκαν για ισοπαίδωση. Θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα πράγμα. Ήταν σωστός ο διαχωρισμός στο νόμο του 2001 ανάμεσα στην έρευνα βάσης, στη βασική έρευνα και στην έρευνα εφαρμογής. Θέλω να ρωτήσω όμως τι επένδυσε η ελληνική κοινωνία στην ανώτατη τεχνολογική εκπαίδευση. Δεν επένδυσε σχεδόν τίποτα. Η πραγματικότητα που είχε δημιουργηθεί από άποψη πολιτείας ήταν ότι η τεχνολογική εκπαίδευση, η ανώτατη, συνδέθηκε περισσότερο με ενίσχυση στις κατατόπους, στις περιοχές όπου υπήρχαν τα διάφορα τμήματα διάσπαρτα, περισσότερο με την αποβιομηχάνηση παρά με τη βιομηχάνηση και από την άλλη μεριά με την ενίσχυση των υπηρεσιών και του καταναλωτισμού. Δεύτερο σημείο, πώς αναβάθμισε, ενίσχυσε την τεχνολογική εκπαίδευση η πολιτεία μέχρι σήμερα? Με κανένα τρόπο. Να αναφέρω απλώς ότι όταν δίνονταν μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ, τα ΤΕΗ ήταν πάντα αυτά που είχαν το λιγότερο κόσμο. Το αντιμετωπίσαμε και εμείς όταν δώσαμε μέλη ΔΕΠ και ΕΠ, ότι για να μην χαλάσουμε το λόγο των πανεπιστημίων, αφήναμε πάντα από κάτω υποβαθμισμένα τα ΤΕΗ. Τρίτο σημείο για την ανώτατη τεχνολογική εκπαίδευση. Να θυμίσω το σχέδιο Αθηνά, που ευτυχώς επανέρχεται τώρα με το νομοσχέδιο, το πόσο οριζόντια, απολύτως ανορθολογικά, κλείσανε τμήματα χωρίς καμία μελέτη. Μη μιλάμε λοιπόν για ανώτατη τεχνολογική εκπαίδευση σε αυτή τη χώρα, όταν το μόνο που έκαναν τα ίδια τα ΤΕΗ, κάποια ΤΕΗ και σημαντικά τους τμήματα, de facto δημιούργησαν κατάσταση ανώτατης εκπαίδευσης, ενώ η πολιτεία τα είχε ως δεύτερης κατηγορίας και αυτό ήταν η κοινή αντίληψη στον κόσμο. Δυστυχώς ή ευτυχώς στη χώρα μας, ένα ίδρυμα αποκτά το κύρος το οποίο του χρειάζεται για να συνεχίσει, είτε ως τεχνολογικών εφαρμοσμένων επιστημών, είτε ως βασικής έρευνας, αν ονομαστεί πανεπιστήμιο. Είναι παράδοση στον τόπο μας αυτή. Δυστυχώς ή ευτυχώς θα πω εγώ, να θυμίσω τη Χαροκόπιο, να θυμίσω την ΑΣΟΕ, να θυμίσω την Πάντιο. Άρα λοιπόν ο τίτλος πανεπιστήμιο, ειδικά σε μια υποβαθμισμένη περιοχή της Αττικής, είναι πολύ σημαντική για την αναβάθμιση των ίδιων των τεχνολογικών σπουδών. Δεν έγινε στον αέρα. Είχα την εμπειρία και με τον κύριο Μπρατάκο του ΤΕΗ Αθήνας και με τον κύριο Βρυζίδη του ΤΕΗ Πειραιά να έχουμε συζητήσει πολύ το θέμα από το τέλος του 2015 και μετά ανέλαβε ο κύριος Γαβρόγλου και συνέχισε τη συζήτηση και για την ακαδημαϊκότητα των ιδρυμάτων και πώς θα γίνει αυτή η αφομοίωση του ενός από το άλλο. Άρα λοιπόν εδώ έχει γίνει με μελέτη. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Φίλη ότι πρέπει να κατοχυρωθεί ο τεχνολογικός χαρακτήρας, δηλαδή πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά σε μια περιοχή όπως είναι αυτή της Αττικής, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Και θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο ότι ο όρος πανεπιστήμιο, που σας είπα τη διαδικασία έχει στη χώρα μας και μάλιστα εφαρμοσμένων επιστημών, σε μια υποβαθμισμένη περιοχή, κάτι που δεν είπε κανένας μας, είναι ότι δεν είναι μόνο συνδεδεμένο με την ανάπτυξη, την παραγωγική ανασυγκρότηση, που είναι βεβαίως εξαιρετικά κρίσιμο στις εποχές που ζούμε, είναι όμως συνδεδεμένο και με τον πολιτισμό.
ένα πανεπιστήμιο, και ο όρος πανεπιστήμιο, γίνεται φορέας πολιτισμού και πηγή πολιτισμού σε μία περιοχή. Αυτό ας μην μας το υποτιμάμε. Υπάρχουν μερικά θέματα, τα ανέφερε και ο κύριος Φίλης, θα τα αναφέρω μόνο ως τίτλους. Το θέμα των συμβασιούχων, γιατί τα ΤΕΗ επειδή δεν έπαιρναν κόσμο, μόνιμο προσωπικό, βασίστηκαν στους συμβασιούχους. Δεν είναι λοιπόν μια περιθωριακή ομάδα, αλλά πρέπει να δει κανείς τι θα γίνουν. Κάλυπταν εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο πάρα πολύ σημαντικό, όπως και το θέμα των πτυχιούχων των δύο αυτών ΤΕΗ. Ότι πρέπει να υπάρξει πρόνοια. Σε ένα πράγμα, κύριε Υπουργέ, που έχω ερωτηματικά και θα θέλω να δω πώς θα λειτουργήσει στην πράξη, είναι οι διετείς δομές στα πανεπιστήμια. Είναι σύνθετο το θέμα, μπορεί να οδηγήσει σε μοντέλα τύπου Αγγλίας-Αυστραλίας, δηλαδή μία ιδιωτικοποίηση εκ των έσω των ανώτατων ιδρυμάτων. Εκεί χρειάζεται, νομίζω, πάρα πολύ προσοχή και πώς μπορεί να εγγυηθεί κανείς ότι τα πανεπιστήμια δεν θα λειτουργούν με ένα διπλό ρόλο, και δημόσια, αλλά και από την άλλη μεριά, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Δεν θέλω να πω, γιατί δεν έχω χρόνο, για τη 14ετή φοίτηση και την προσχολική, και όλοι εσείς που λέτε ότι είστε εξυγχρονιστές, ευρωπαϊστές και όλα αυτά, στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης αρχίζει το νηπιαγωγείο από τα 3 χρόνια και όχι από τα 4. Στο Βέλγιο, να σας πω για παράδειγμα, επειδή το ξέρω πάρα πολύ καλά. Το θέμα όμως δεν είναι αυτό. Συμφωνώ για τις υποδομές, όλα αυτά. Αλλά μη λέμε ό,τι θέλουμε. Να κλείσω με το μείζον θέμα των δικαιωμάτων, των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Δεν μπορούμε να μιλάμε για εκπαίδευση, ανώτατη εκπαίδευση εφαρμοσμένων επιστημών, παραγωγική ανασυγκρότηση και όλα αυτά, εάν δεν λυθεί το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Ξέρουμε τι έγινε, αλλά πια δεν θα χρησιμοποιούμε ως δικαιολογία το τι έγινε. Πρέπει να δούμε, ξέρω για τις επιτροπές και επί της δικής μας Υπουργείας είχε συσταθεί επιτροπή, συνεχίζει αυτός ο συντεχνιασμός. Και ο σκοτωμός ανάμεσα σε διαφορετικούς φορείς πρέπει να τελειώσει και οι άνθρωποι να κατοχυρωθούν. Και δεν είναι μόνο η μηχανική των ΤΕΗ, είναι και η γεωτεχνική των ΤΕΗ, όπως είναι και άλλες ειδικότητες βέβαια που είναι σημαντικές. Για τις μετεγραφές το χαιρετίζουμε και μάλιστα θα πρέπει να διευρυνθούν. Να πω ένα τελευταίο σημείο για τη νομική στην οποία αναφέρθηκε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Λέμε και υπάρχει πίεση για να αναγνωρίζεται το πτυχίο νομικής σχολής από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ζήτηση. Πρέπει να ξεχωρίσουμε ένα πράγμα. Μία σχολή, το αν έχει ανεργία ή όχι, είναι ένα θέμα. Και άλλο εντελώς θέμα είναι τι θέλει να σπουδάσει ο κάθε άνθρωπος. Η πολιτεία δεν μπορεί να περιορίζει τι θέλει να σπουδάσει. Δεν μπορεί να είμαστε ανοιχτοί σε ιδιωτικά πανεπιστήμια και όταν ακούγεται η ίδρυση μίας σχολής. Και εγώ θέλω να ρωτήσω εδώ πέρα, με κριτήρια βέβαια ακαδημαϊκά, βιωσιμότητας, αν υπάρχουν υποδομές, όλα αυτά. Μήπως δεν ενοχλεί η ίδρυση νομικής σχολής, αλλά ενοχλεί η ίδρυση νομικής σχολής στην Πάτρα? Μήπως είναι αυτό το μεγάλο πρόβλημα? Δεν είμαι σίγουρη. Θα μπορούσα να επιχειρηματολογήσω. Κύριε Υπουργέ, έχουμε καταθέσει μία τροπολογία για τα ΕΠΗ, όπου θέλουμε, θέτουμε ακαδημαϊκά κριτήρια και ασφαλιστικές δικλείδες στο πώς ιδρύονται τα ΕΠΗ και λοιπά στα πανεπιστήμια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Αναγνωστοπούλου. Ολοκληρώσαμε.